Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο της άλλου κάτω Space Tech πάνω στο GIMP. Λοιπόν, στο σημερινό μάθημα αυτό που θα δούμε είναι πώς θα χρησιμοποιούμε τις μάσκες μέσα σε μια εικόνα, σε μια στρώση στην προκειμένη περίπτωση. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει τα εργαλεία επιλογών, διάφορα εργαλεία έτσι εδώ πέρα που κάνουν επιλογές και κάνουν επιλογή και μετά πατάγαμε απλά delete. Okay. Και αν και το κάνω delete, ας βάλουμε μια νέα στρώση από κάτω με χρώμα προσκυνείο, ας πούμε, εντάξει. Ας το πάμε μια από κάτω. Πατάγαμε delete και δυστυχώς δεν έχει και alpha channel, άρα πάμε στρώση, διαφάνεια. Όχι αυτό. Διαφάνεια προσήγη καναλιού alpha, πατάγαμε delete και εξαφανιζόταν. Το θέμα είναι ότι μια χαρά είναι αυτό, αλλά μπορεί στο πιο μετά να θέλαμε να επαναφέρουμε κάτι και θα ήταν λίγο δύσκολο αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι που μπαίνουν οι μάσκες. Και τι είναι οι μάσκες? Οι μάσκες είναι βασικά... Ας το διαγράψουμε αυτό. Οι μάσκες είναι βασικά εργαλεία τα οποία πηγαίνουν δίπλα στο layer και αυτό που κάνουν να εξαφανίζουν ό,τι είναι μαύρο και να εμφανίζουν ό,τι είναι λευκό. Και θα σας δείξω τώρα πώς να το κάνετε ακριβώς αυτό. Για αρχή πηγαίνετε, επιλέξτε το layer σας, τη στρώση σας και κάντε δεξί κλικ και εδώ λέει προσθήκη μάσκας στρώσης. Αυτό είναι για να το κάνετε. Και όπως βλέπετε, επιλέξτε λευκό πλήρης αδιαφάνεια, δηλαδή θα φαίνονται όλα, ή μαύρο πλήρης διαφάνεια, δηλαδή δεν θα φαίνεται τίποτα. Ας επιλέξουμε το λευκό. Όπως βλέπετε τώρα έχει βγει αυτό το λευκό κουτάκι δίπλα. Και άμα θέλουμε να εξαφανίσουμε κάτι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το πινέλο μας με μαύρο χρώμα, προσέξτε να είναι μαύρο, μεγαλώστε τη βούρτσα, μπορείτε να πατήσετε το τετραγωνιστό, την τετραγωνιστή παρένθεση, είναι αριστερά ή πάνω από το Enter, θα το βρείτε. Και αυτό που κάνετε είναι απλά να το βάφετε μαύρο και όπως βλέπετε διαγράφει. Και άμα δείτε εδώ πέρα καλά, άλλαξε κάτι, πριν ήταν όλο άσπρο, τώρα έχει μπει αυτό το μαύρο. Και αυτό κάνουμε βασικά. Και εφόσον είναι η επιλογή εδώ πέρα που την έκανα με το ασαφής επιλογή στο εργαλείο, τώρα βάφω μονάχα αυτό. Και αυτό που με βολεύει. Άρα με αυτόν τον τρόπο, άμα βάλουμε τις μάσκες και τις επιλογές μαζί, τότε μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα πολύ εύκολα. Μπορώ να το πάρω άλλη μία εδώ, να επιλέξω αυτό ή να επιλέξω εδώ το άσπρο, τέλος πάντων. Να πάρω πάλι μία το χρώμα μου, όμως όπως δείτε διαγράφηκε πολύ πάρα. Καλό θα είναι να το προσέξετε λίγο καμιά φορά. Επίσης, άμα χρησιμοποιήσετε τα paths, θα βγαίνει και αυτό πιο εύκολα. Ακόμη, πατώντας Ctrl και Zoom και κάνουμε Zoom, μικραίνουμε λίγο τη βούρτσα μας, αρκετά τη βούρτσα μας. Όπως βλέπετε τώρα έκανα και στην τρύπα εδώ πέρα, που είχε αυτή η κάρτα εδώ πέρα, και για να είναι πιο ρεαλιστικό, ορίστε. Πατήστε τώρα εδώ 100%, όχι 200%, 100%. Και πάνω κάτω έχουμε πλέον μια αδιαφάνεια ό,τι πρέπει. Είναι σχετικά πολύ καλό. Αυτό ήθελα να σας δείξω βασικά για όσον αφορά τις μάσκες. Επίσης μπορούμε να κάνουμε από μάσκα σε επιλογή, όπου βασικά θα φτιάξει την επιλογή γύρω από τη μάσκα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε διαγραφή της μάσκας. Και επίσης προβολή, που αυτό θα κάνει είναι να την δείξει απλά. Μπορούμε πλέον μετά να την κάνουμε, να το αποεπιλέξουμε. Γενικά οι μάσκες δεν έχουν τόσα πολλά, αλλά μπορεί να φανούν πάρα μα πάρα πολλές, πολύ χρήσιμες ή πολλές. Και γενικά αυτό ήταν όλο για τις μάσκες. Αυτό που σας είπα, δεξί κλικ, προσθήκη μάσκα στρώσης. Μετά, άμα κάνετε εφαρμογή της μάσκας,
αυτό που γίνεται είναι να ενώνεται με το layer και πλέον δεν μπορείς να το βγάλεις. Και μπορεί να μην είναι πάντα πολύ βολικό αυτό. Έτσι εδώ πέρα, άμα πάμε στην άκρη, αυτό είναι το σημείο. Μπορούμε να διαγράψουμε μέσα κατά πάντα. Με τη μάσκα. Και έχει και πλάκα, να μπορώ να πω την αλήθεια. Αυτό ήταν όλο λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Με το πινέλο σας βάφετε και φτιάχνετε μια μάσκα και βάφετε με μέλο σας. Γεια σε όλους, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην AlloCatoSpeciesTech και να πάτε στο site μας allocatospecietech.net, στο Facebook. Έχω, όπως δεν έγραψα και εδώ πέρα για το GIMP. Έχω ήδη 3 likes, ναι, 3 likes, ποιος το περίμενε. Γεια σε όλους!